Σε εγρήγορση βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτη για το έντομο καραντίνα που προκαλεί μεγάλε ζημιές στι καλλιέργειε. Μετά το λασίθηκε το Ηράκλειο, το έντομο απειλή εντοπίστηκε και σε περιοχέ του νομού Χανίων, ενώ θέμα χρόνου είναι η εξάπλωσή του και στο νομό Ρεθύμνου. Για την πρώτη εμφάνιση του εντόμου εχθρού Καραντίνα, σποντόπτερα φρουτζιπέρντα στην Κρήτη, για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων, αγρότε ενημερώνονται στο πλαίσιο ενημερωτικών εσπερίδων που διοργανώνει σε όλο το νησί η περιφέρεια Κρήτη. Είναι ένα έντομο που προσβάλλει την πιπεριά, τη μελιτζάνα τα γροστόδη και τα δρεπτά ανθή γαρίφαλα είναι ένα έντομο καραντίνας και υπάρχει μια ενημερωτική εσπερίδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το ΕΛΜΕΠΑ. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον γεωργικό κόσμο για τον νέο εχθρό και την επικίνδυνότητά του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις και μετρήσεις στο ύπεθρο υποδηλώνοντας ότι και άλλα α, λεπιδόπτερα α, ηθαγενή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτό που απαιτείται είναι ενημέρωση του κόσμου, παρακολούθηση των καλλιεργειών, πολύ στενή. Στι ενημερωτικέ εσπερίδε ακολούθησε διάλογο για την αντιμετώπιση του εντόμου Καραντίνα, καθώ και για τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν βάσει των κανονισμών τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ένα έναν εξαιρετικά επικίνδυνο, επιβλαβή οργανισμό Καραντίνα, ο οποίο ονομάζεται Σποντόπτερα Φρουτζιπέρδα, πρόκειται για μία κάπια η οποία ο κύριος ξενιστής της είναι τα καλαμπόκια, το ρύζι, το βαμβάκι κτλ. Αλλα ωστόσο όμως αν δεν προσεχτεί μπορεί να προκαλήσει και σημαντικές ζημιές και σε καλλιέργειες σωλανωδών. Οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι σύμβουλοι γεωπόνοι να είναι ενημερωμένοι και να μπορούμε να περιορίσουμε τον πληθυσμό και να εφαρμόσουμε ως έντομο καραντίνας που έχει έρθει στην Κρήτη τα μέτρα φυτογεωνομικού ελέγχου. Όπως εκτιμάται, στα τέλη Ιανουαρίου, η Κρήτη θα μπει στο στόχαστρο αυστηρών ελέγχων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού κανονισμού. Μεταξύ των μέτρων είναι η τήρηση φυτογεωνομικού διαβατηρίου και τους παραγωγούς πιπεριάς και μελιτζάνας, καθώς και δρεπτών ανθέων, όπω γαρίφαλα, πελαργόνια και χρυσάνθεμα. Η διακινούμενη πιπεριά και μελιτζάνα από τι περιοχέ τη Κρήτη, όπω το λένε, προ άλλε περιοχέ τη χώρα ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμβουλεύεται από φυτογειονομικό διαβατήριο. Οι αγρότε θα πρέπει να ακολουθούν τι οδηγίε των ειδικών λόγω των κινδύνων που ελοχεύουν και σε σχέση με τι εξαγωγέ αγροτικών προϊόντων, τόνισε μεταξύ άλλων η Ειρήνη Χουδετσανάκη. Η Περιφέρεια Κρήτη είναι σε εγρήγορση και οι υπηρεσίε του Υπουργείου. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία για να δούμε πώ θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα και να είμαστε εντάξει και να αποφύγουμε τις απώλειες που θα έχει για την Κρήτη.